Σήμερα θέλω να κάνω ένα worst to best επάνω σε ένα από τα συγκροτήματα τα οποία τα θεωρώ από τα κορυφαία του μοντέρνου epic metal. Μάλιστα μπορώ να πω ότι εξαιτίας τους άνοιξαν την πόρτα για την ανανέωση του επικού μετάλλου ακριβώς μέσα στα τελευταία χρόνια που ζούμε. Βλέπουμε πάρα πολλές μπάντες που επιστρέφουν σε αυτόν τον ήχο. Το επικό metal, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ιδιαίτερο metal. Εμείς σαν Έλληνες μεταλλάδες το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπαίνει ξεκάθαρα κάτω από την κατηγορία του power metal ή κάτω από την κατηγορία του heavy metal. Έχει τη δική του κατηγορία και κάποιος ο οποίος είναι επικομεταλλάς καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τη διαφορά. Και δεν έχει σχέση μόνο στην θεματολογία των στίχων, στο όλο concept και το image. Παίζει μεγάλο ρόλο επίσης και στο θέμα του ήχου. Και φυσικά για εμένα και για κάθε άλλον κλασικό epic metalά, οι κλασικές μπάντες είναι η Manowar, η επική περίοδος των Bathory, αλλά φυσικά και συγκροτήματα όπως η Silith Angkor, η Manila Road, η πρώιμη Omen. Βασικά αυτό το στυλ Virgin Steel, αυτό το στυλ συγκροτημάτων. Και ούτω καθεξής. Ένα λοιπόν όμως από τα συγκροτήματα που δεν θεωρείται από τα πρώιμα epic metal συγκροτήματα, αλλά από την άλλη πλευρά όταν εμφανίστηκε έκανε σιγά σιγά μεγάλο πάταγο, και ενώ είναι ένα συγκρότημα το οποίο, ας πούμε, υπάρχει από το 1996, αλλά άρχισε να εμφανίζεται δισκογραφικά μόνο το 2001, και μάλιστα όπως θα δούμε ακόμα πιο ουσιαστικά γύρω στο λίγα χρόνια μετέπειτα το 2005, όπου όμως αυτό το συγκρότημα κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω με την έννοια να επηρεάσει μια νέα γενιά επικών metal συγκροτημάτων. Και φυσικά αναφέρομαι τώρα στους Σουηδούς Grand Magus. Οι Grand Magus πρώτα απ' όλα είναι από τη Σουηδία, από τη Στοκχόλμη. Είναι μία μπάντα τριών βασικά μελών, power trio όπως θα λέγαμε. Δύο μέλη του συγκροτήματος είναι μόνιμα και ο drummer έχει αλλάξει αρκετές φορές, έχουν αλλάξει drummer αρκετές φορές. Βασικά είναι το συγκρότημα του JB, δηλαδή αλλιώς του Jane Christopherson, ο οποίος βασικά ήταν τραγουδιστής, νομίζω ήταν και τραγουδιστής των Garnital Funk, και μετέπειτα για μια περίοδο ήταν ο τραγουδιστής των Spiritual Beggars, των Σουηδών Spiritual Beggars, το 2002 μέχρι το 2010. Και μάλιστα έτσι έγινε και περισσότερο γνωστός. Αλλά ο ίδιος δημιούργησε το 1996 ένα δικό του συγκρότημα μαζί με τον και μάλιστα εκεί έκανε τα φωνητικά και τις κιθάρες. Μαζί επίσης με τον Mats Skinner, ο οποίος αποκαλείται με το ψευδώνυμο Fox, ο οποίος είναι στο μπάσο, και μαζί δημιούργησαν αυτό το συγκρότημα που αποκαλείται στο όνομα, τότε αποκαλούνταν με το όνομα Schmack, το 1996. Μαζί τους ήταν και ο drummer ο Iggy, την πρώτη περίοδο του συγκροτήματος, ο οποίος παρέμεινε ως drummer μέχρι το 1998, όσο ακόμα ήταν κάτω από το όνομα Schmack. Το 1999 άλλαξαν το όνομα και πήραν το όνομα Grand Magus. Ο δεύτερος drummer τους ήταν ο Frederick Trisse Liefrentahl, ίσως σκοτώνω το όνομά του. Με τον Trisse κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, νομίζω και το δεύτερο αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι και το 2006. Όχι, και το τρίτο άλμπουμ ήταν με τον Trisse τότε. Λοιπόν, στην συνέχεια έχουμε τον επόμενο drummer, ο οποίος είναι ο Sebastian Cipolla με το ψευδώνυμο Seb, ο οποίος παρέμεινε το 2006 μέχρι το 2012, και τελευταίως έχουμε τον τέταρτο του drummer, τον Ludwig Witt, ο οποίος είναι γνωστός με το ψευδώνυμα Lude, ο οποίος ήρθε το 2012 και παραμένει και μέχρι και σήμερα.
Δηλαδή έχουν αλλάξει πάνω κάτω τέσσερις drummer. Πάνω κάτω οι Grand Mangus, και σαν Grand Mangus τρεις drummer. Αλλά βασικά είναι ένα power trio, όπως είπαμε, του JB, του JB και του Fox Skinner, Matt Fox Skinner. Στα δύο τους πρώτα albums, πρώτα απ' όλα ενώ υπάρχουν από το 1996, τους πήρε καιρό μέχρι να αρχίσουν να, πώς το, να βγάζουν, να αρχίζουν να δισκογραφούν. Και τα δύο τους πρώτα albums μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο, βασικά το πρώτο album ήταν ένα είδος κράμα μεταξύ heavy metal, doom metal και stoner. Μπορεί να θεωρηθεί κάλλιστα stoner metal. Το πρώτο τους album που ακούγεται το ομώνυμο Grand Mangus που βγήκε το 2001. Το δεύτερο τους album που βγήκε το 2003 με το όνομα Monument ήταν λίγο περισσότερο doom, δηλαδή ήταν περισσότερο heavy doom metal. Ξέφευγε λίγο από το Stoner, γινόταν λίγο πιο βαρύ, με πιο Black Sabbath Doom επιρροές, έτσι κι αλλιώς. Οι Black Sabbath επιρροές ήταν εκεί από την αρχή. Αλλά ήδη στο δεύτερο άλμπουμ αρχίζουν και υπάρχουν κάποιες epic metal επιρροές, μυδρές από εδώ και από εκεί, αλλά υπάρχει διαφορά. Με το τρίτο άλμπουμ έγινε τεράστια διαφορά. Με το τρίτο τους άλμπουμ και μετέπειτα το τρίτο άλμπουμ The Wolf's Return το 2005, εκεί πραγματικά γίνονται epic metal με doom προεκτάσεις. Φυσικά οι doom metal προεκτάσεις ήταν και στο τρίτο τους άλμπουμ, αλλά εκεί γίνεται μεγάλη διαφορά προς το epic metal και μετέπειτα αυτό γίνεται ακόμα πιο δυνατό και πιο ισχυρό με το τέταρτο τους άλμπουμ, το Iron Will του 2008. Από εκεί και μετέπειτα πια γίνονται ξεκάθαρο epic metal συγκρότημα που ποτέ δεν ξέχασε επίσης τις doom προεκτάσεις του. Και συνεχίζουν και μέχρι σήμερα κάτω από το ίδιο Epic Metal Concept με κάποιες Doom προεκτάσεις. Βασικά, η επιρροή τους είναι αρκετά μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, στο, όπως είπα, στα μοντέρνα Metal Epic συγκροτήματα. Για παράδειγμα, η Eternal Champion τους έχουν ως επιρροή. Η αγαπημένη μου επίσης Αμερικάνη Visigoth τους έχουν ως τεράστια επιρροή, τους Grand Mangus. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο κράμα μοντέρνων συγκροτημάτων που τους θεωρούν ως κορυφή. Μπορώ να πω ότι οι Grand Mangus μαζί ίσως και με τους δικούς μας Έλληνες Bald Roar είναι τα δύο εκείνα συγκροτήματα που προηγήθηκαν αυτού του νέου κύματος του New Wave of, θα το λέγαμε, of Epic Heavy Metal που ξεκίνησε από αυτή την περίοδο γύρω στα... μέσα στη δεκαετία του 2000 προς 2010 και έχει ενισχυθεί τόσο πολύ σήμερα. Αν και πάντα αυτό που λέμε ως αγνό, καθαρό epic metal είναι ένα είδος λίγο πιο, θα λέγα, underground. Συνεχίζει και μέχρι και σήμερα να είναι και πιο underground και όχι τόσο, ας πούμε, δηλαδή δεν θα βρείτε πολλούς επικούς μεταλλάδες στη μεταλλική σκηνή την παγκόσμια. Η σκηνή αυτή είναι κλειστή περισσότερο, πιο underground, αλλά υπάρχει και πόσο μάλλον στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Έτσι σήμερα θέλω να κάνω αυτό το worst best πάνω στο άλμπουμ των Grand Mangus. Για να δούμε λοιπόν. Ως εξής, έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 9 studio albums και αυτά πρόκειται τώρα να τα βάλουμε σε σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν στην ένατη θέση, για μένα θα έρθει το πρώτο τους άλμπουμ του 2001, το ντεμπούτο τους, το Grand Mangus. Κυκλοφορεί και μάλλον εξώφυλλο και μπλε εξώφυλλο περισσότερο, η ίδια εικόνα αλλά με μπλε background από πίσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ίσως το άλμπουμ το οποίο διαφέρει πολύ περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, που όπως είπαμε είναι το debut album, όπου εδώ πέρα είναι περισσότερο stoner. Είναι heavy doom, με stoner προεκτάσεις και το stoner έχει το πάνω χέρι στο συγκεκριμένο album. Δεν είναι κακό album, καθόλου κακό album, αλλά είναι, θα λέγαμε, ακόμα ένα stoner. Αν δείτε και τη φωτογραφία τους, είναι πολύ 70 hippies, στυλ, δηλαδή συμβαδίζει πάρα πολύ με το stoner εκείνης εποχής.
Και μάλιστα θυμίζει εδώ πέρα ή τους Βρετανούς Orange Goblin ως ένα σημείο ή τους The Sword. Άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με κάποια επίσης Southern Rock στοιχεία στο συγκεκριμένο album, το οποίο όπως και πάλι δεν είναι κακό, αλλά δεν έχει καθόλου σχέση με το επικό metal. Στην 8η θέση για μένα έρχεται ένα album το οποίο ίσως το αδικό λίγο και είναι το album, το 8ο τους album του 2016, το Sword Songs. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια epic metal, είναι από τα τελευταία σχετικά albums, είναι το προτελευταίο τους album μέχρι την ώρα, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο και όταν βγήκε και ακόμα και σήμερα δεν με τράβηξε τόσο πολύ. Αν και υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πολύ καλά κομμάτια, παρ' όλα αυτά δεν ξέρω τον λόγο, το θεωρώ πάντα λίγο στην άκρη σχετικά με τα υπόλοιπα τους άλμπουμ, αν και το εξώφυλλο είναι καταπληκτικό. Okay. Λοιπόν, το Sword Songs, εγώ το βάζω για αυτή τη θέση στην 8η θέση, επειδή το ακούω λίγο κορεσμένο, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συνεχίζουμε. Στην 7η θέση θα έρθει το δεύτερο τους άλμπουμ του 2003, το Monument. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, όπως είπα, είναι η συνέχεια του πρώτου, του debut του άλμπουμ. Ακόμα εδώ δεν έχουν γίνει epic metalers. Εδώ είναι περισσότερο doom. Είναι heavy doom, το stoner έχει πάει στην άκρη, το doom έχει πάει το πάνω χέρι, αν και είναι και heavy doom, δηλαδή έχει και στοιχεία heavy και στοιχεία doom. Το τελευταίο, ας πούμε, κομμάτι είναι ένας doom ύμνος, black σαρθεντικός. He who seeks shall find, κάπως έτσι. Λοιπόν, 10 λεπτά είναι το τελευταίο του κομμάτι, έτσι, αρκετό doom steel. Αν και εδώ πέρα κάποια κομμάτια που ήδη αρχίζεται και εμφανίζεται λίγο επικός χαρακτήρας. Ιδίως το πρώτο κομμάτι, το Ulvalfall, όπως λέγεται, η Varg και το πέμπτο τους κομμάτι, ναι, στα οποία ας πούμε υπάρχει και λίγο περισσότερο epic χρειά, το οποίο σαν doom, heavy doom δίσκος είναι αρκετά καλός. Πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτό ήταν στην 7η θέση. Τώρα πάω στην 6η θέση. Στην 6η θέση για μένα έρχεται το τελευταίο τους άλμπουμ, το 9ο τους άλμπουμ του 2019, το Wolf God. Λοιπόν, το Wolf God το θεωρώ πολύ καλύτερο σε σχέση με το Sword Songs. Πολύ καλύτερο, πολύ πιο φρέσκο. Αν και πάλι νομίζω ότι έχουν μπει σε έναν... Δεν ανανεώνουν τόσο πολύ τις ιδέες τους και αυτό είναι λίγο κρίμα. Το εξώφυλλο είναι βέβαια λίγο χάλια, ίσως το πιο χάλια τους εξώφυλλο κατά δική μου γνώμη. Αλλά okay. Το προτιμώ περισσότερο από το Sword Songs και τώρα να δούμε τι θα γίνει, τι μελιγενέστε, γιατί νομίζω ότι εκείνοι στα σκαλέα να φτιάξουν καινούριο άλμπουμ, να κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ. Τη χρονιά που βγήκε το 2019 το θεώρησε ένα από τα καλύτερα, ένα αγαπημένα albums της, νομίζω το 30 albums εκείνης της χρονιάς. Πάμε παρακάτω. Στην 5η θέση για μένα έρχεται το Triumph and Power, το οποίο είναι το 7ο τους album του 2014. Με ένα πάρα πολύ καλό εξώφυλλο, ίσως από τα καλύτερα εξώφυλλα που έχουν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, και πάλι, καλό το άλμπουμ, δεν είναι όμως για μένα από τα πιο κορυφαία τους, να το πω έτσι. Και πάλι, αυτό το γνωστό, δηλαδή ακολουθούν την περπατημένη οδό του, αυτό που ξεκίνησαν να το κάνουν με το Wolf's Return και ιδιαίτερα με το Iron Will. Πάμε παρακάτω. Τέταρτη θέση. Και εδώ πέρα τα τέσσερα αυτά albums για μένα είναι τα κορυφαία τους στην δισκογραφία τους. Στην τέταρτη θέση για μένα έρχεται το έκτο τους album του 2012, το The Hunt.
το οποίο, αν και λίγο το θεωρώ λίγο αδικημένο από αρκετούς που αγαπούν τους Σιγκαδμάγκους, το φθάβουν λίγο, το θεωρώ καταπληκτικό, καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει εδώ πέρα κάποια πολύ καλά κομμάτια, όπως το Valhalla Rising, όπως για παράδειγμα το The Hunt, το οποίο εμένα είναι μια από τις κομματάρες τους. Γενικότερα, ας πούμε, μπορώ να πω ότι είναι ένα αρκετά καλό άλμπουμ, το οποίο, ας πούμε, θεωρήθηκε λίγο, και την εποχή που βγήκε πήγε λίγο στα αζήτητα και είναι κρίμα, κρίμα. Γιατί είναι πολύ καλό το άλμπουμ, σαν σύνολο. Πάμε παρακάτω. Τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση βάζω το τρίτο του τους άλμπουμ του 2005, το Wolf's Return. Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι και το πρώτο Grand Mangus που άκουσα. Όταν ήταν σε επαφή μαζί τους ήταν διαμέσου αυτό το άλμπουμ και τους διάλεξα εντελώς στοιχεία. Θυμάμαι τότε, το βρήκα το άλμπουμ αυτό στο Μετρόπολης της Θεσσαλονίκης, τότε ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Το διάλεξα εντελώς στοιχεία, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε, ίσως και το πιστόφυλλο που μοιάζει αρκετά epic, με τον όρκο του αίματος και τα λοιπά. Και όταν το άκουσα, πραγματικά ξετρελάθηκα. Είπα, wow, τι είναι αυτό. Μπορώ να πω ότι τα τέσσερα τους πρώτα άλμπουμ βγήκαν μάλιστα και από την Rise Above, του Dorian από τους Cathedral. Λοιπόν, και εδώ πέρα πραγματικά είναι το άλμπουμ της αλλαγής. Εδώ, αν και είναι Doom, συνεχίζουν και έχουν Doom επιρροές, αρκετά Doom επιρροές, εδώ γίνονται Epic Metal. Το Epic Metal, το Epic Doom, μπορώ να πω έτσι, παίρνει το πάνω χέρι στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ και είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα στη δεύτερη θέση, το άλμπουμ που επίσης θεωρείται το πιο, για πολλούς θεωρείται το πιο αγαπημένο, και το καταλαβαίνω αυτό, και φυσικά μιλάω και ίσως και το άλμπουμ που τους έκανε πολύ γνωστούς, το Hammer of the North, το πέμπτο τους άλμπουμ του 2010. Με ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό εξώφυλλο. Ίσως αυτό επίσης να είναι το καλύτερο εξώφυλλο μαζί με το Triumph and Power. Ως ένα σημείο, θυμίζει λίγο black metal, σουηδικό black metal, το εξώφυλλο. Αλλά εδώ μιλάμε επίσης για άλμπουμ κορυφής. Κομματάρες όπως το Hammer of the North. Και γενικότερα, εδώ πέρα τα κομμάτια είναι ένα και ένα. Πραγματικά το όλο στυλ εδώ μέσα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και εδώ γίνονται ακόμα πιο επικοί. Ακόμα πιο επικοί, όλο και περισσότερο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στην πρώτη θέση, στην πιο αγαπημένη θέση για εμένα τουλάχιστον, έρχεται το τέταρτο τους άλμπουμ του 2008, το Iron Will. Okay. Λοιπόν, το Iron Will, με ένα πολύ επίσης ιδιαίτερο εξώφυλλο, ο Λύκος, έτσι, αν μην τι άλλο, ο οποίος φαίνεται και στο Hammer of the North, ο οποίος φαίνεται και στο Wolf's, και έτσι κι αλλιώς και στο Wolf God και στο Wolf's Return. Ο Λύκος είναι γενικά ένα από τα σύμβολα της μπάντας. Λοιπόν, και είναι το τελευταίο άλμπουμ με τη Rise Above. Και εδώ έχουν κάποιες επιρροές, αλλά το epic metal εδώ γίνεται όλο και πιο, όπως είπα, κύριος σημάδι. Εδώ πέρα υπάρχουν οι καταπληκτικές επίσης κομματάρες, όπως το Iron Will, το θεωρώ το καλύτερο τους κομμάτι γενικότερα, μαζί με το The Hunt. Γενικότερα μιλάμε για ένα από τα καλύτερα άλμπουμς εκείνης εποχής, που μάλιστα όταν βγήκε είχε κάνει και αυτό μεγάλο θόρυβο, αλλά όχι τόσο μεγάλο θόρυβο όσο έβγαλε το επόμενο, το Hammer of the North. Αλλά για μένα είναι το αγαπημένο μου κυρίως άλμπουμ των Grand Mangus, των Σουηδών, Iron Will. Αυτά όσον αφορά τους Σουηδούς, αγνό epic metal με Doom, όπως είπα, επιρροές από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay happy.